Θα σας έλεγα, κύριε Χούντα, ότι πήγα στην Τουρκία για πρώτη φορά, έμεινα αρκετές μέρες, ενώ το 1962 έφυγα. Βεβαίως το 64 πηγαίνω στην πιο κρίσιμη στιγμή των ελληνοτουρκικών σχέσεων, τον Αύγουστο του 64. Έμεινα λίγες μέρες, στην Άγκυρα είχα πάει. Το σπίτι μου ήταν υπό διωγμών, δηλαδή είχαν οι γονείς μου υπό έξωση και υπό απέλαση. Μετά πήγα το 70, όπως είπα, και μετά τη μεταπολίτευση ακολούθησαν μερικά ταξίδια μου ολίγων ημερών, είτε για λόγους υπηρεσιακούς, οι οποίες καλύπτονται από δημοσιογραφική αποστολή, από την εθνοτυπή, από την καθημερινή, από τα πολιτικά θέματα, από την Αυγή. Λοιπόν, και πήγα για να συζητήσω με πολιτικούς παράγοντες της Τουρκίας τη σχέση της Ελληνοτουρκίας, για να καταλάβω αυτό που ζητούσε ο Καραμαλής, να μάθει πού το πάνε οι Τούρκοι. Και βέβαια ήμουνα πολύ κάθετα αντίθετο σε οποιαδήποτε προσέγγιση, γιατί έβλεπα πού το πάνε οι Τούρκοι. Δηλαδή ήταν μια ασυμβίβαστη στάση. Ασυμβίβαστη κυριολεκτικά. Στη συνέχεια, σε κάποια επιστημονικά συνέδρια είχα λάβει μέρος, αλλά ποτέ δεν είχα μείνει πολλές μέρες. Και μάλιστα, για να καταλάβετε, εάν το 80, για παράδειγμα, πήγα σπίτι για να δω τις θείες μου, τη θιά μου, που είχε μείνει στη Χάλκη, που είχε αποσυρθεί στο σπίτι της Χάλκη, την Ελενίτσα, με την αρχηρότητα υπηρέτριά μου, η μία 96 χρονό, η άλλη 85 χρονών. Λοιπόν, εκεί πήρα το καράβι, πήγα, έμεινα 2 ώρες, 3 ώρες με εκείνη την τραγική, την τραγική εικόνα που έχω δει, να πεθαίνει κυριολεκτικά, να πεθαίνει η Ρωμιοσύνη. Το έχω ζήσει αυτό εγώ, δεν θα το πω σήμερα, θα το πω καμιά άλλη φορά, η τραγική εικόνα, και έφυγα με το επόμενο καράβι. Τώρα δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Διότι πήρα το γιο μου και τη γυναίκα μου και πήγαμε, κάναμε για παράδειγμα το γύρο της Χάλκης, παράδειγμα, ή το γύρο της Πριγκίπου, το μεγάλο γύρο, τον οποίο είχα να τον κάνω από το 51 χρόνια. Δηλαδή 51 χρόνια δεν το είχα κάνει. Ή πήγα στο νεκροταφείο του Σισλή για να βρω τον οικογενειακό τάφο, τον έναν οικογενειακό τάφο του παππού μου, και της άλλης, της παππού, της γιαγιάς, του προπάπου και της προμπάμης από τη μία πλευρά, της γιαγιάς μου, όπου είχα να πάω από το 1959, δηλαδή 50 χρόνια. Τέτοιου είδους, δηλαδή, εμπειρίες. Κοιτάξτε, είναι αλληλοσυγκρουόμενα τα αισθήματα. Από τη μία πλευρά νομίζεις ότι δεν έχεις φύγει ποτέ, και από την άλλη μεριά βρίσκεσαι σε ένα εντελώς διαφορετικό τόπο, όπου δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα οποία άφησες. Αυτή είναι η αντίφαση. Όσον αφορά... Η τάφη ήταν εντάξει. Εντάξει. Και μάλιστα ήταν πολύ εντάξει, και τα γράμματα και τα λοιπά δεν είχαν καθόλου... Τους σέβονταν. Τους σέβονται. Μα όχι, υπάρχει το νεκροταφείο το οποίο λειτουργεί εκεί. Η Τουρκία λέει είναι νεκρό νεκροταφείο, δηλαδή όταν λέω νεκρό νεκροταφείο, είναι ζήτημα εάν οι ενταφιζόμενοι σε ένα χρόνο είναι, ξέρω εγώ, 20, 30, 40, διότι έχουμε πολλά νεκροταφεία, δεν είναι μόνο ένα νεκροταφείο του Σισλή. Υπάρχει του Βαλουκλή, υπάρχουν τα κατατόπους νεκροταφεία, όπως και στο Μακροχώριο που είναι και ο προ-προ-προ-πάπος μου, η προ-προ-πάπη μου, που δεν είχα την ευκαιρία να πάω. Θα έλεγα, κύριε Άλλο Κούντα, λοιπόν τότε, άλλο τώρα. Θα έλεγα το εξής. Οι διαφορές. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Πρώτα απ' όλα είναι μια πόλη όπου διαπιστώνει κανείς, τρομάζει. Τρομάζει και τους Έλληνες. Βλέπετε, έχουν κτιστεί Μανχάταν. Ουρανοξύστες 40-50-55 ορόφων. Ο ένας και το πίν του άλλου. Θα μου πείτε πού θα χωρέσουν τα 20 εκατομμύρια οι κάτοικοι. Βλέπεις τη μεγάλη οδό του πέρα, εκχυδαϊσμένη. Δεν υπάρχει εκείνη
η λεπτεσθησία και εκείνα τα καταστήματα υψηλής στάθμης, των οποίων οι διοκτήτες ήταν βεβαίως χριστιανοί περισσότεροι ή δεν ήταν μη μουσουλμάνοι. Στην πλειοψηφία τους βλέπεις τώρα και μπαπτσίδικα, βλέπεις μαλεμπιτζίδικα, βλέπεις εστιατόρια. Αισθητικώς έχει καταρρεύσει, έχει μονοδρομηθεί, αλλά τα πρόσωπα που βλέπεις και η πληθώρα των προσώπων αυτών, το πλήθος αυτό, τρομάζει. Είναι ένα πλήθος που τρομάζει. Τώρα, άλλο θέλω να πω. Πολύς κόσμος δηλαδή. Πάρα πολύ. Πλημμύρα. Λαοθάλασσα. Και από την άλλη πλευρά διαπιστώνω πόσο η οικονομία, η οποία βέβαια έχει υποστεί κλονισμό λόγω της παγκόσμιας αυτής κατάστασης, η οικονομία είναι, στέκεται σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Δηλαδή μπορεί το 25% της βιομηχανικής παραγωγής να έχει φαλκιδευτεί, όπως λέγεται, αλλά υπάρχουν προϊόντα τα οποία ζηλεύει η Ευρώπη από πλευράς τελειότητας, αρτιότητας, υψηλής ποιότητας. Θα δώσω ένα παράδειγμα συγκεκριμένο. Οι στόφες των επίπλων ή οι κουρτίνες. Δηλαδή, πραγματικά πρέπει να ζηλεύουν οποιαδήποτε χώρα η οποία έχει παρόμοια παραγωγή στην Ευρώπη. Είναι εξαιρετικής τελειότητας. Μα εξκεπαιδεύει στο 1/4 της τιμής. Βλέπετε, υπάρχουν εμπορικά κέντρα, το πάρκο στην Στένη, για παράδειγμα, στην Στενή θα λέγαμε, στην ΙΕ είναι η Στένη, το Βόσπορο επάνω, όπου είναι ένα σαν μολ και πολύ αν θέλετε, μεγάλη πολυτέλεια, το συλλέγει οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης, οποιαδήποτε πρωτεύουσα της Ευρώπης, όπως επίσης και τα στο πουθενά, όταν λέμε στα αντικρινά, δηλαδή στην ασιατική πλευρά του Βοσπόρου, στο Κούρτιο, το οποίο δεν ήξερα καν την ύπαρξή του, στο πουθενά χειρολεκτικά, που υπάρχει ένα κέντρο με πάνθυνα και εξαιρετικής ποιότητας ενδύματα, ανδρικά και γυναικεία, των καλύτερων οίκων. Προϊόντα βεβαίως της Τουρκίας. Όπου βέβαια σε αναλογία προς τα ελληνικά, προς τις ελληνικές τιμές, είναι σχεδόν δωρεά. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι αντέχουν σε έναν ανταγωνισμό. Η Ελλάδα δεν αντέχει σε ανταγωνισμό. Εγώ θλίβομαι, γιατί βλέπω ότι σε σύγκριση προς την Τουρκία η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία καταραίει. Η Ελλάδα καταραίει, όχι η Τουρκία καταραίει.